τις πύλες του στους καθηγητές και μαθητές των ευρωπαϊκών χωρών που συμμετέχουν στο Εράσμους, άνοιξε το 13ο Γυμνάσιο Ηρακλείου με την υποδοχή να είναι θερμή. Είναι όλα υπέροχα. Είναι η καλύτερη εμπειρία της ζωής μου. Θα ήθελα να ξαναέρθω εδώ. Μου αρέσει το σχολείο που βρίσκομαι και έχω κάνει πολλούς φίλους. Περνάμε υπέροχα, μας αρέσει πάρα πολύ που διοργανώνουμε το πρόγραμμα Erasmus. Οι καθηγητές είναι υπέροχοι, τα παιδιά είναι υπέροχα. Και ευχόμαστε να περάσουμε έτσι για τον χρόνο που θα πάμε και εμείς στις Σιρακούσες. Και όλα τα παιδιά να περάσουν ωραία. Μου αρέσουν όλα στην Κρήτη. Οι παραλίες, οι άνθρωποι, το σχολείο, το φαγητό, όλα. Μαθητές και καθηγητές από Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία ξεναγήθηκαν στους χώρους του σχολείου, εκφράζοντας την ικανοποίησή τους για την φιλοξενία αλλά και τις διάφορες δράσεις που είχαν ως επίκεντρο τη διατροφή των νέων. Ήρθαν εδώ στο πλαίσιο της ανταλλαγής μαθητών, τους φιλοξενούμε τους μαθητές και προσπαθούμε να τους δείξουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τον πολιτισμό μας, τη φιλοξενία μας και την κρητική κουλτούρα. Το πρόγραμμά μας ονομάζεται Bon Appetit, έχει να κάνει με τη διατροφή, με τις καλές διατροφικές συνήθειες των νέων. Εξετάζουμε το θέμα από πολλές πλευρές, από το κομμάτι το πολιτιστικό, το ιστορικό. Η συνάντηση ήταν φανταστική. Αυτή η επαφή με τους καθηγητές και τους μαθητές είναι υπέροχη. Και αυτό υποθέτω είναι και το πνεύμα του προγράμματος. Μαθητές και καθηγητές εντυπωσιάστηκαν από τις ξεναγήσεις τους σε μνημεία και σε όμορφα τοπία του νησιού, με το πολιτιστικό ταξίδι να συνεχίζεται το επόμενο χρονικό διάστημα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μ' αρέσει η Κρήτη. Πήγαμε στο Παλάτι της Κνωσού, στη Σπιναλόγκα, στις Μαργαρίτες και στο Ρέθυμνο. Έχουν έρθει από την Πορτογαλία, την Ιταλία, την Ισπανία. Εγώ πάω τον Οκτώβριο στην Πορτογαλία. Τον Μάρτιο που μας πέρασε πήγαμε στη Σεβίλη της Ισπανίας και η επόμενη συνάντησή μας θα είναι στο Φάρο στην Πορτογαλία τον Οκτώβριο και μετά η τελευταία μας, η τελική, είναι τον Μάιο στη Σιρακούσα στην Ιταλία. Τα έτη 2018-2020, το 13ο Γυμνάσιο Ηρακλείου υλοποιεί 4 προγράμματα Εράσμους με 12 ευρωπαϊκές χώρες, με τη συμμετοχή των μαθητών να είναι μεγάλη. Συμμετέχουν συνολικά 75 μαθητές από το σχολείο μας και εννοείται ότι εμπλέκονται και γύρω στους 15 συναδέλφους από το σχολείο. Ήταν πολύ φιλόδοξο. Νομίζω όμως ότι το καταφέρνουμε πολύ καλά. Και μάλιστα αυτή τη βδομάδα είχαμε τη χαρά να ταυτόχρονα την ίδια εβδομάδα να φιλοξενούμε και ένα άλλο πρόγραμμα του σχολείου μας που έχει να κάνει με το bullying που ονομάζεται Be Allies, Not Bullies.